Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, τον πατέρα Άγγελο, τον πατέρα Μιχαήλ, που είναι πάλι φίλοι, για την πρόσκληση αυτή. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κάνα δύο πράγματα για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ουσιώδες και πολύ περισσότερο μάλιστα από ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Σε μια εποχή που είναι λίγο έτσι αγριεμένη, όπως είναι η εποχή μας, αγριεμένη, το να μιλάει κανείς για συγχώρηση μοιάζει να είναι, θα λέγαμε, υπερβολικό, μοιάζει να είναι η λάθος πρόταση. Πρέπει να εκδικηθούμε. Πρέπει να εκδικηθούμε όλοι όλους. Η εκδίκηση αυτή, έτσι, πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο, ναι. Τα πράγματα βέβαια στη ψυχική μας σφαίρα, έτσι, είναι διαφορετικά. Είναι περίεργο, αλλά οι ψυχοδυναμικές μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι αυτοί που εκδικούνται είναι σε βαθύτερη κατάσταση τράχης παρά αυτοί οι οποίοι δεν εκδικούνται και κάνουν κάτι άλλο. Έτσι. Παραδόξως, η εκδίκηση δεν είναι τόσο γλυκιά όσο φαίνεται. Αντίθετα, μάλιστα, αντί να οδηγήσει σε καταστολή και ηρεμία, πολλές φορές δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά τα οποία φαίνεται να λύνει. Πέραν αυτού, έχουμε και αυτές τις σκανδαλώδεις προτάσεις, τις οποίες βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, και θα ήθελα από αυτές να αρχίσουμε, από το σημερινό του Ευαγγέλιο, μάλιστα, επειδή είναι η Κυριακή σήμερα, τη Σταυροπροσκυνήσεως, έτσι, Σταυροπροσκυνήσεως. Μίλαγα προχθές σε ένα γκρουπ Ιταλών, οι οποίοι ήταν καθολικοί και είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη για ένα θεολογικό συνέδριο, και μου είπανε πώς μπορείτε να συμβιβάσετε, με ρωτήσανε πώς μπορείτε να συμβιβάσετε, λέει, εσείς, την παλιά σας ιδιότητα ως ψυχολόγου με την ιδιότητα που έχετε τώρα αυτή του θεολόγου. Λοιπόν, και τους λέω, μα με το Σταυρό. Αυτή δεν το κατάλαβα στην αρχή. Γιατί για την ρωμαιοκαθολική θεολογία ο Σταυρός είναι κυρίως πράξη εξηλαίωσης. Έτσι, ξηλαιώνομαι. Κάποιοι δεν μπορούσαν να ξηλαιωθούν, έτσι, πλέον, γιατί το έγκλημα που κάνουν ήταν πολύ μεγάλο. Πρόσβαλαν τη δικαιοσύνη του Θεού οι άνθρωποι, οπότε έρχεται να ξηλαιωθεί στο όνομά τους κάποιος ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού. Έρχεται να πληρώσει. Ο Σταυρός ως υπαρξιακή άσκηση είναι κάτι τελείως άγνωστο. Σήμερα όμως το Ευαγγέλιο λέει άλλα πράγματα. Έτσι, να αρχίσουμε από αυτό, για να έχουμε και ένα τόπο, ένα μικρό διάδρομο απογείωσης, έτσι, ευαγγελικό. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο, σήμερα μιλάει για την, λέει, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, να, έτσι, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, απαρνησάς το εαυτόν, έλεος, όλοι μισούν αυτό τον εαυτό, έτσι, και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και ο προϊστάμενός μου, όλοι, έτσι δεν είναι, έχουν πρόβλημα με αυτό που λέω εγώ εαυτός. Τι θα πει να απαρνηθώ τον εαυτό μου? Έρχεται και ο Θεός Χριστός και μου λέει απαρνησάς το. Δηλαδή, όπου θα βρω παρηγοριά εγώ? Παρνησάς το, ξανέφτανε αυτό. Παρακάτω αμέσως λέει, ο μισόν, λέει, αυτός που τέλος πάντων θέλει να σώσει τη ζωούλα του, την ψυχή του, θα τη χάσει, λέει. Και αυτός, λέει, που τη μισή, λέει, την εαυτού ψυχή, θα την κερδίσει. Αυτά τα πράγματα είναι όντως σκανδαλώδη, έτσι, και από ψυχολογικής πλευράς και από υπαρξιακής πλευράς. Αλίμονο. Δηλαδή, εγώ που θα βρω δίκιο? Εμένα ποιος με αγαπάει? Τι πράγμα είναι αυτό? Τι πρόβλημα έχετε? Γιατί δεν με αφήνετε να έχω έναν εαυτό? Μια ναρκιστική ομοιόσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Δηλαδή, μια ισορροπία. Έτσι, μέσα σε αυτό το οποίο είμαι εγώ και μέσα σε αυτό το οποίο δίνω στον άλλον. Εντάξει, θα σας δώσω και εσάς λίγο. Αφήστε με να αγαπάω τον εαυτό μου. Δεν πει απαρνησάστε. Τι βαριά κουβέντα. Τι νόημα έχει αυτή η κουβέντα? Πώς τολμάει ο Χριστός και μου λέει απαρνησάς το? Να παρνηθείς τον εαυτό. Και ο μισόν, να μισείς την ψυχή. Τι θα πει να μισώ? Με ποιο τρόπο θα μισήσω? Τι θα μισήσω? Πώς μπορώ να μισήσω τον εαυτό μου?
Έτσι. Τι ερωτήματα αυτά, φοβερά. Λοιπόν, πράγματι πρέπει κανείς να έχει πάρα πολύ δουλέψει για να, βρει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, ξέρετε γιατί πρέπει να μισήσουμε τον εαυτό μας? Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας δεν είναι πραγματικό, είναι ψεύτικο. Όπως λένε οι ψυχολόγοι, είναι φανταστικό. Ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας είναι φανταστικό. Καταλάβατε, ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε την ισορροπία μας μέσα στις αδειξότητες επιβάλλει να έχουμε ένα κομμάτι του εαυτού που είναι φανταστικό. Δηλαδή προέρχεται από μια σειρά ταυτίσεων, όπως λέμε. Τι ταυτίσεων? Βλέπετε το μικρό το παιδί, μόλις αρχίσει να μεγαλώνει λίγο, για να αποκτήσει έναν εαυτό, φαντάζεται ότι είναι τι? Ο τάδε ποδοσφαιριστής, ο τάδε πιλότος, ο τάδε αστροναύτης, εγώ είμαι ο τάδε πολέμαρχος, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν κάνουν τα παιδιά συνέχεια? Πώς αποκτούν τα παιδιά αυτό? Με φανταστικό τρόπο. Αυτό που λέμε ασυνείδητο στην ψυχολογία είναι γεμάτο από παιδικές τέτοιες ευχές, οι οποίες στην ηλικία την παιδική εκπληρώνονται εύκολα. Αρκεί να πάρεις να δώσεις το παιδί ένα γιαταγάνι και έγινε αμέσως ο ξεραγόνι και ταράς. Δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το οι ψυχολόγοι το ονόμασαν αρχή της ειδονής, αρχή της άμεσης εκπλήρωσης των ευχών δηλαδή. Από αυτά, από αυτές τις ευχές, οι άμεσοι ευχές που μπορούν άμεσα να εκπληρωθούν, είναι γεμάτο το ανθρώπινο ασυνείδητο. Το υπόγειο της ανθρώπινης ψυχής είναι γεμάτο από τέτοιες εύκολα εκπληρούμενες επιθυμίες. Έτσι, αυτή είναι η αρχή της ευχαρίστησης. Μετά από λίγο όμως το μικρό θα πάει στον υπηαγωγείο. Και καλά τον υπηαγωγείο. Είναι ωραία εποχή. Θα πάει στην πρώτη δημοτικού. Θα το καθίσει μια αυστηρή δασκάλα κάτω και θα του πει: έλα εδώ. Έτσι. Αυτό είναι το Α, αυτό είναι το Β, αυτό είναι το Γ. Αυτό είναι το 1, το 2, το 3. Κάνε πρόσθεση. Διάβασε. Μα στο σπίτι η μαμά θα αρχίσει να πιέζει κι αν έχει καμιά μαμά με πρόβλημα. Το παιδί πρέπει να είναι πρώτο. Πω το καημένο το μωρό. Έτσι. 15 ώρες την ημέρα θα είναι σε φοβερή επαφή με την πραγματικότητα. Εισέρχεται η αρχή της πραγματικότητας. Εισέρχεται η αρχή της πραγματικότητας στη ζωή του παιδιού. Είσαι ο τάδε καπετάνιος και ο Δίνα ο πλαρχηγός και ο τάδε ποδοσφαιριστής, αλλά τώρα δεν είσαι πια και τόσο πολύ και πρέπει λίγο να το προσγειώσεις αυτό, έτσι. Και να είσαι μεν όταν παίζεις, αλλά όταν σταματάς να παίζεις θα κάνεις τα μαθήματά σου. Πρώτα τα μαθήματα και μετά θα βγεις έξω να παίξεις. Το καημένο το παιδί έχει ανάγκη πρώτα να παίξει. Έτσι δεν είναι? Ποιος το καταλαβαίνει το καημένο το παιδί? Κανένας. Και τα σχολεία, μάλιστα, λιγάκι το ελληνικό σχολείο είναι το πιο αυστηρό σχολείο που υπάρχει, ξέρετε. Το λέω με τα λόγω γνώσεως. Τα σχολεία, ας πούμε, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, ή αλλού, είναι σαν παιδική σταθμή μπροστά στο ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό σχολείο το παιδί το αντιμετωπίζει ως τελειόφυτο ήδη πανεπιστημίου. Πρέπει να έχει συνείδηση, ας πούμε, το μικρό, το μωρό, των 6-7-5 ετών, ότι πρέπει να διαβάζει τα σοβαρά και να κάθεται κάτω και γι' αυτό και οι πιο πολλοί Έλληνες μισούν την παιδεία. Έτσι, γιατί έχουν μπει με λάθος τρόπο στο σχολείο και κάνουν λάθος πράγματα εκεί. Ενώ στο αγγλικό σχολείο παίζει μέχρι τα 15. Παίζουν τα παιδιά στην κυριολεξία, παίζουν. Δεν είναι τόσο γραμματισμένο στα δικά μας, αλλά είναι πιο ήρεμα. Έτσι, και πιο κοντά στον εαυτό του. Έτσι, είναι πιο ρεαλιστές οι Άγγλοι γενικώς. Και βέβαια το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι το αντίθετο ακριβώς του αγγλικού, γιατί στο αγγλικό όλοι έχουν όρεξη να δουλέψουν και πάνε για να δουλέψουν, στο ελληνικό πάνε για να ξεκουραστούν και να κάνουν πολιτική της πεντάρας και να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα, ας πούμε, για να κυνηγούν βέβαια τα κορίτσια και τα αγόρια, έτσι, του έτους και της τάξης. Προχθές ήρθε μια κοπέλα και με ρώτησε το εξής, παρένθεση, μου λέει, κύριε καθηγητά μου, λέει, 20 χρονών, 22, πόσο ήταν. Λοιπόν, έχω, λέει, στο μυαλό μου δύο παιδιά, λέει, που τα ξέρετε και τα δύο, τον τάδε και τον τάδε. Με ποιον αρχίσω, μου λέει. Να φαντάσω να μπορούσα να απαντήσω όπως όσο. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο Έλληνας φοιτητής είναι ένα όν που ξεβίνει. Γιατί ακριβώς δεν αντέχει τη φοβερή πίεση μιας πραγματικότητας την οποία την έφαγε στο πρόσωπο. Βεβαίως, μια ομαλή προσγείωση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ομαλή προσγείωση. Το παιδί να μάθει ότι υπάρχει και μια αρχή της πραγματικότητας. Ότι ναι, μπορείς να είσαι ο αστροναύτης, ξέρω εγώ, τάδε, αλλά είναι ταυτόχρονα καλό να μαθαίνεις και με 5 γράμματα. Να γίνει αυτό με ομαλό τρόπο. Χωρίς να πιεστεί.
αν τυχόν γίνει αυτό, τότε διατηρεί το παιδί τη φαντασίωση σε έναν έλεγχο. Δηλαδή φαντασιώνεται μεν και μεγάλος, έτσι δεν είναι. Γίνεται παπάς, έχει ένα αυστηρό δεσπότη, κάνει υπακοή στο δεσπότη και όταν τον αφήνει ο δεσπότης φαντάζεται ότι γίνεται ο ίδιος δεσπότης, επίσκοπος, φαντασίωση. Με τον τρόπο αυτό έτσι αντέχει την πραγματικότητα. Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε τρομακτικό βαθμό, ώστε να αποκτήσει πρόβλημα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει μια ανεξέλεγκτη φαντασίωση περί του εαυτού, αρχίζει να έχει πρόβλημα σοβαρό και ρέπει είτε στην έβρωση της ψύχος. Είναι ανάλογα με το τι θα γίνει στη ζωή του, τι θα ακολουθήσει. Πάντως και της νευρώσεως και της ψυχώσεως η βάση, η αρχή, το ξεκίνημα είναι αυτό ακριβώς. Η μη ομαλή προσαρμογή στην αρχή της πραγματικότητας και το άγχος που γεννιέται. Ένα άγχος το οποίο δεν ξέρω τι θα το κάνουμε. Έτσι. Έχω ανεβάσει λίγο το επίπεδο, αλλά μιλάμε τώρα, εντάξει. Είναι λίγο ανομοιογενές το ακροατήριο. Έτσι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τμήμα του εαυτού μας το οποίο είναι ψεύτικο. Γι' αυτό πρέπει να μισήσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να βρούμε την υπερβολή μέσα μας. Να βρούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έτσι, αντικειμενοποιούν τον άλλο για να στηρίξουμε το όραμα του εαυτού μας. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ έχω ένα μεγάλο πρεπή αυτό, χρειάζομαι και ένα μεγάλο καθρέφτη που να τον κρατάει με πολύ κόπο ένας που είναι απέναντί μου. Και όσο πιο μεγάλος καθρέφτης, πιο βαρύ κόπο, Φανταστείτε το να κρατάει ένα τεράστιο καθρέφτη άλλος. Και το βαστάζει εκεί, μάλιστα με πολύ προσοχή, μην κουνηθεί καθόλου, διότι έτσι θα καταστραφεί το είδωλο. Εγώ δεν έχω άλλο τρόπο να καταλάβω τον εαυτό μου. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει το μεγάλο αυτό ζήτημα, το οποίο η ψυχολογία το ξέρει και είναι ένα άλλο το ζήτημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό με ανθρώπινο τρόπο. Το πρόβλημα του ναρκισισμού, λέμε εμείς. Μάλιστα, οι γυναίκες λέμε ότι έχουν πιο πολύ ναρκισισμό συνήθως. Δεν έχουν πιο πολύ ναρκισισμό, μέχρι τα 30-40 ή ίσως κάτι. Από εκεί πέρα σπάει τελείως γιατί γίνονται άλλα πράγματα. Και... Λοιπόν, αλλά λέμε τώρα, τουλάχιστον το κορίτσι έχει μεγαλύτερο ναρκισισμό. Λοιπόν, γιατί έχει πιο ναρκισισμό, γιατί έχει περιπάθεια, πιο πολύ συνέστημα. Έτσι. Χρειάζεται πιο πολλές ταυτίσεις ένα κορίτσι από ένα αγόρι. Πιο πολλές ταυτίσεις για να λειτουργήσει. Είναι πιο πολυτελής η ύπαρξη, πιο εύθραυστη ψυχολογικά. Έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτού όμως, όταν μπούμε στην αρχή της πραγματικότητας, όταν μπούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου αυτό το οποίο συμβαίνει έξω μου, με αυτό που συμβαίνει μέσα μου, πλέον είναι σε μια κατάσταση στην καλύτερη χειρότερη περίπτωση σύγκρουσης και στην καλύτερη έντασης. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να αρχίσω προσαρμογές να κάνω. Τότε, για τότε μιλάει ακριβώς το Ευαγγέλιο. Και λέει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει κανένας ψυχολόγος, μιλάει για το μυστήριο του Σταυρού. Το μυστήριο του Σταυρού είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια κατάσταση τελείως καινούρια. Είναι καινούρια αυτή η κατάσταση γιατί. Γιατί σαν άνθρωποι φοβόμαστε να την προφέρουμε καν. Έτσι. Τι θα πει να ανέβω στο Σταυρό. Τι θα πει να σταυρωθώ. Τι θα πει να χάσω την ψυχή μου και τον εαυτό. Σας είπα, σημαίνει να χάσεις τα κομμάτια σου που είναι ψεύτικα, που είναι περιτά. Έλα όμως που δεν τα βλέπω ποια είναι και όταν ανέβω στο Σταυρό ανεβαίνω ολόκληρος και με την αλήθεια και με το ψέμα μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή όταν όλος με προσβάλλει, ο ναρκισισμός μου επιβάλλει να του πω ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Βρε. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν έχω την ετοιμότητα να πω καλά κάνεις να προσβάλλεις. Δηλαδή ναι μεν εγώ είμαι κάποιος σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά αυτό που λες έχεις δίκιο. Είναι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Αυτό ακριβώς είναι το δράμα του ναρκισισμού του ανθρώπινου. Ότι δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παρά τα αυτά όμως, έτσι, το μόνο πρότυπο που έχουμε από την Καινή Διαθήκη για τις ανθρώπινες σχέσεις έχει να κάνει με μία μάχη κατά του ναρκισισμού. Και βλέπετε ότι, αν το πάρουμε λογικά, έτσι, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη κατανόηση, άρα τη μεγαλύτερη αγάπη από όλους. Δεν είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι περισσότερο ατελής. Αν πιστεύω ότι είμαι ατελής, έτσι δεν είναι. Δεν μου είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσω με έναν άλλο ατελή. Ναι ή όχι. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε πως οι άρρωστοι κάνουν συλλόγους. Σύλλογος νευροπαθών, σύλλογος καρδιοπαθών.
Έτσι, η ομαδική ψυχοθεραπεία, που είναι διαδεδομένη σε άλλες χώρες, όχι τόσο στην Ελλάδα, περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο πάθος, πάνε και το λένε ένα στον άλλον. Μπορούν εύκολα να το πούνε. Είμαι αλκοολικός και έκανα εκείνο και έγινε έτσι αλκοολικός. Και ακούει άλλος δίπλα και λέει και εγώ έγινα κάπως έτσι. Και μοιράζονται, τι μοιράζονται, ο ένας την εμπειρία του άλλου. Η ατέλεια, η βίωση της ατέλειας, είτε με βίαιο τρόπο, έτσι, είμαι αλκοολικός, όλοι το ξέρουν, δεν μπορώ να το κρύψω πια. Έτσι, είτε με τρόπο άλλο, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί στην Εκκλησία μας προτείνεται ένας άλλος τρόπος, είναι κάτι που με βοηθάει να δεχθώ τον άλλον. Να βρεθώ σε επικοινωνία με τον άλλον. Γιατί είμαι κι εγώ ατελής, έτσι, και είναι κι άλλος ατελής. Έτσι δεν είναι. Και δεν έχω την απέτηση από τον άλλο να μου τονώνει τον αρχισισμό μου, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο αρχισισμός μου παίζει παιχνίδια. Είμαι βέβαιος ότι από ένα σημείο και πέρα ο αρχισισμός μου μου λέει ψέματα. Καταλάβατε τι λέω? Μου λέει ψέματα. Στο Χριστό δεν έχουμε καμία ατέλεια. Ο Χριστός δεν έχει καμία ατέλεια. Παρά τα αυτά όμως βλέπετε ότι παρά το ότι δεν παίρνει, δεν έχει καμία ατέλεια, παίρνει αυτή τη θέση. Όταν βρεθεί με τις ανθρώπινες σχέσεις, παίρνει τη θέση του χαμένου, παίρνει τη θέση του φταίοντος, του πτέοντος. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Αλλιώς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Γιατί σταυρώνεται ο Χριστός? Σταυρώνεται για να δείξει ότι είναι η μόνη αυτή απάντηση στο πρόβλημα του μέγα του ανθρώπου, που είναι το πρόβλημα της επικοινωνίας. Το πρόβλημα της αγάπης, δηλαδή, το πρόβλημα της σχέσης. Το μεγαλύτερο το πρόβλημα είναι αυτό. Παίρνει λοιπόν μια τέτοια στάση, έτσι. Φανταστείτε να γίνεται χαμός στην αίθουσα αυτή εδώ, έτσι. Και όλοι να φταίνε, γιατί όλοι μας φταίμε για πολλά. Και να γίνεται εδώ ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί το χώρο ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί. Ή άλλο, και να μαλώνουν όλοι και να λένε όχι εσύ έφτε και εσύ το έκανες και έφτασε και εκείνο και εκείνο, και να γίνεται μια απέσια κατάσταση. Και ξαφνικά ένας σηκώνεται ένας και να λέει λοιπόν εγώ φταίω για όλα. Εγώ είμαι αυτός που φταίει. Προσέξτε, εάν δεν το έκανε αυτός, θα βρίσκαν αυτοί ένα κωδικοπέο τράγμα να τον πληρώσουν, να τον φορτώσουν. Αλλιώς η κοινωνική ένταση δεν μπορεί να διοχετευθεί. Μπορεί να διαλυθούμε μεταξύ μας. Και έτσι είναι σε μια οικογένεια. Πρέπει να βρεθεί ένας αποδιοπομπέος τράγος. Το παιδί που δεν το καταφέρνει στο σχολείο, ο πατέρας που κρυφοπίνει, η μάνα η οποία, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Το δημοτικό συμβούλιο ή το χώρο θα πρέπει να βρει ένα αποδιοπομπέο τράγο για να συνέλθει. Είναι νόμος της ψυχής της ανθρώπινης, αυτό και νόμος της ανθρώπινης κοινωνίας. Η διαδικασία του αποδιοπομπέου, και υπάρχουν λαμπροί άνθρωποι στοχαστές, έτσι που το ανέλησαν αυτό. Τη διαδικασία του αποδιοπομπέου τράγου, έτσι είπα. Μια φοβερή βιβλιογραφία το πώς δημιουργείται. Ο καημένος ο τράγος δεν θέλει να είναι τράγος όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλει να είναι τράγος και γι' αυτό το λόγο ανθίσταται και εκδικείται την κοινότητα. Έτσι κάποια στιγμή ετοιμάζει μια διαθήκη, μια βόμβα για την κοινότητα. Δηλαδή η κοινότητα δεν είναι ασφαλής. Μετά από λίγο θα υπάρξει νέα αναταραχή και θα πρέπει να βρει άλλος τράγος. Και άλλος τράγος. Φανταστείτε λοιπόν τι κάνει ο Χριστός, ο οποίος σταματά αυτή τη διαδικασία ενοχοποίησης και έρχεται μπροστά και λέει λοιπόν, στο εξής και από εδώ και μπρος δεν φταίει κανένας. Εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Εγώ φταίω. Και φταίω για όλα. Είναι τόση η λύσα και το ιστορικό αδιέξοδο των Εβραίων που θα τον σταυρώσουν ένα καρύες, δεν είναι? Φταίς λοιπόν, το δέχεσαι λοιπόν, αφού το δέχεσαι είσαι ένοχος. Είσαι ένοχος, μην δέχεσαι ότι είσαι ένοχος. Και ανακουφίζεται αυτή η τεράστια εκκρεμότητα της ιστορίας, η οποία είναι μια ενοχή επικρεμάμενη πάνω σε όλους. Όλοι νιώθουμε ένοχη γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Γι' αυτό νιώθουμε ένοχη, γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Το μετασχηματίζει σε ενοχή. Και παράγει όλη αυτή τη δυσαρμονία την κοινωνική, τη φοβερή. Λοιπόν, και κάποια στιγμή έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει ότι εγώ φταίω για όλα. Και ανακαλύπτουμε ότι ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος ήταν ότι πραγματικά έχει ένα είδος ανέτειας, καινούριας αγάπης για όλους. Έτσι, μας αγαπάει για κάποιο λόγο χωρίς προϋποθέσεις. Διαλέγει να μας αγαπάει. Διαλέγει συνειδητά τη θυσία. Διαλέγει συνειδητά να χάσει τον αρκισισμό του. Να χάσει την ψυχή του. Να χάσει ακριβώς αυτό το πιο πολύτιμο πράγμα που εμείς φοβόμαστε να θυσιάσουμε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ακούστε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Του δίνουμε εμείς ένα τεράστιο αρκισισμό πίσω. Ένα τεράστιο εγώ. Και γίνεται ο σωτήρας. Και γίνεται το αιώνιος. Και τον λατρεύουμε 2000 χρόνια. Δηλαδή αυτό που έδωσε, δεν είναι, τη στιγμή που το έδωσε ήταν η απόλυτη απώλεια. Ναι ή όχι? Κρεμασμένο στο σταυρό, άφησε αυτής,
η λίλη λαμάστε βαχθανή, ο ήλιος κρύπτετο, τα πάντα αυτό, δεν υπήρχε παραλογισμός, οι μαθητές έχουν φύγει, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, η Παναγία κλαίει μόνη της εκεί και χτυπιέται σαν αυτό, ο Ιωάννης κάνει πως καταλαβαίνει και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα, η απόλυτη εξευτερισμός ο απόλυτος. Τη στιγμή εκείνη είναι φοβερό. Στη συνέχεια όμως τι γίνεται. Του επιστρέφουμε όλοι έναν εαυτό, ναι ή όχι. Ένα καταπληκτικό εαυτό. Και μάλιστα να γνωρίζουμε σε αυτόν αυτό που ο ίδιος ισχυρίζεται. Πολλοί δεν το αναγνωρίζαμε, ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Έκανες κάτι τόσο φοβερά μεγάλο. Κανένας μας δεν το έκανε. Αυτό που έκανες λοιπόν δείχνει ότι είσαι αυτός που, που λες. Και ξαφνικά, εδώ είναι το φοβερό. Έχοντας αποθέσει τον εαυτό του, μισεί τον εαυτό του, κερδίζει έναν τεράστιο εαυτό. Να καταλαβαίνετε τι λέω. Ξέρω ότι μερικοί δεν καταλαβαίνουν απόλυτα καλά αυτά που λέω. Αλλά βλέπω άλλοι που καταλαβαίνουν, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ο τρόπος να. Το ότι απέθεσε τον εαυτό του ο Χριστός, σημαίνει ότι και ως άνθρωπος δηλαδή, τον απέθεσε, γιατί ως άνθρωπος σταυρώθηκε, ελαμβάνει ένα τεράστιο ανθρώπινο εαυτό πίσω. Λαμβάνει πίσω μια τεράστια αμοιβή για αυτό το πράγμα. Γίνεται ο εαυτός μας. Όλοι μας εμείς, γίνεται αυτός. Το καταλάβατε. Αντί να χάσει αυτό το πράγμα, έχασε το ένα και κέρδισε τα πολλά μέσα στο. Έτσι δεν είναι. Κέρδισε πολλά μέσα στο ένα αυτό που έχασε. Ή δια του ενός αυτό που έχασε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κέρδισε, επομένως, στην πραγματικότητα, απείρως περισσότερο από αυτά τα οποία έδωσε. Εντάξει. Και ακριβώς αυτό είναι το, η φοβερή αυτή, το φοβερό λεπτομέρεια, η φοβερή αυτή λεπτομέρεια, η οποία εκφράζεται με το γεγονός της συγγνώμης. Θέλω να σας θυμίσω ότι στα ελληνικά έχουμε κανένα δυο πολύ υπέροχες λέξεις για να πούμε αυτό το πράγμα. Τρεις έχω στο μυαλό μου. Η μία είναι η λέξη συγγνώμη. Η άλλη είναι η λέξη συγχώρηση. Και η άλλη είναι η λέξη συγκατάβαση. Για να τη σκεφτούμε λίγο. Συγχώρηση. Δεν μπορεί να το πούμε σε καμιά άλλη γλώσσα. Σημαίνει τι. Βρίσκω χώρο για τον άλλο. Του επιτρέπω να υπάρχει στο χώρο του. Να με βάλεις και να με στριμώξεις να υπάρξω μέσα σε 10 εκατοστά. Δεν είναι. Το να μου δώσεις ένα τεράστιο χώρο και να πρόσω και τα χέρια και τα πόδια μου όμως. Αυτό είναι κάτι, είναι πολύ μεγάλο. Συγχώρηση. Επιτρέπω στον άλλο να υπάρξει ολόκληρος. Έτσι δεν είναι. Δεν φτάνει ως εκεί αυτό το πράγμα όμως. Είναι και συγγνώμη. Δηλαδή αρχίζω και είμαι στην ίδια γνώμη μαζί του. Θέλω αυτά που θέλει. Του κάνω τα χατήρια δηλαδή. Ο Θεός κάνει το χατήρι στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτό θέλει, είναι μια ζωή. Θέλει αγάπη. Του τα δείχνει όλα αυτά. Συγγνώμη. Αρχίζω να μην συγκρούμε πλέον. Το να μην συγκρούμε, να μην συγκρούνται οι γνώμες σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση παραμένει ακέραια και ολόκληρη. Με τη διαφορά των γνωμών και τη σύγκρουση των γνωμών διαλύεται η ανθρώπινη φύση. Είναι τα κομμάτια. Γινόμαστε κομμάτια γιατί έχουμε άλλες γνώμες. Αυτό το αυτό φρονεί είναι Χριστό που λέει ο Παύλος. Έχει μεγάλη σημασία. Ο τρόπος με τον οποίο διαλυόμαστε είναι οι διαφορετικές γνώμες στις οποίες επενδύουμε έναν αναρκισμό που δεν θέλει να θυσιαστεί. Δεν είναι. Επενδύω έναν αναρκισμό που δεν θέλει να θυσιαστεί στη γνώμη. Ότι η γνώμη γίνεται το μέσο του διχασμού. Γίνεται το μέσο του διχασμού. Και αντί να έχω γνώμη, έχω ένα κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Και χωρίζει το ζευγάρι ευτυχισμένο, που κράτησε ο καθένας τη γνώμη του. Είμαστε ακέραιοι. Για να διατηρήσω, μου λέει κάποιος, την ακεραιότητά μου, έπρεπε να χωρίσω. Και το λέω τώρα, η ακεραιότητά σου θα την κάνει γυναίκα γιατί την έχεις απέναντι. Ακεραιότητα η γυναίκα έχεις, παιδιά έχεις. Καταλάβατε τι λέω. Αλλά έχουμε πιστεί από τα παιδικά μας χρόνια. Σήμερα ότι αυτή η ακεραιότητα, που είναι στην ουσία ένα ψεύτικο πράγμα, σας είπα, είναι ναρκισσικό. Σε μεγάλο γεγονός και φαινόμενο, δεν πατάει στην ιδανική της πραγματικότητας του άλλου ανθρώπου, του δικού μου εαυτού. Δεν αντιμετωπίζει τον άλλο όπως είναι πραγματικά. Και δεν είσαι εσύ ο ίδιος πραγματικός. Έτσι είναι ένα φούσκωμα. Με βάση αυτό το φούσκωμα λοιπόν το τεράστιο, το μπαλόνι που φτιάχνεις από τον εαυτό σου, είναι όλα σωστά. Αλλά έχεις τον μπαλόνι μόνο, δεν έχεις τον άλλο. Δεν είναι. Χάνουμε τα παιδιά μας. Γιατί χάνουμε τα παιδιά μας. Μα γιατί μπήκε σκιά από τον μπαλόνι πάνω τους.
πρέπει να εκπληρώσουν τα όνειρα του μπαμπά τα παιδιά της μαμάς. Όλα τα όνειρα, όλα αυτά τα πράγματα που δεν κατάφεραν αυτοί. Και δώσ' του για το καλό σου, και δώσ' του για το καλό σου, και δώσ' του για το καλό σου, το παιδί εξαφανίζεται πίσω από τον αρκισισμό του μπαμπά. Έτσι. Και η τρίτη λέξη είναι η λέξη συγκατάβαση. Πω πω, αυτή είναι μια φοβερή λέξη. Κατεβαίνω μαζί. Κατεβαίνω μαζί με τον άλλο. Αν αρχίσω να κατεβαίνω, κατεβαίνει και ο άλλος. Είναι συγκλονιστικό. Αν αρχίσω τώρα εγώ εδώ να καφιέμαι, έκανα εκείνο, πήγα εκείνο, έφτιασα τ' άλλο, έγραψα τόσα, έκανα τόσα. Αμέσως εσείς σηκώνεστε κι εσείς αμέσως σαν τους, σαν τα παγόνια. Οπ, σηκώνω τα φτερά πάνω και τη βάζεστε να με αντιμετωπίσετε. Και ο καθένας μαζεύει τι έχει έτοιμο να μου πετάξει. Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι δεν είναι. Αμέσως γίνεστε κι εσείς. Ποιος είναι αυτός εδώ και ποιος είμαι εγώ. Αν εγώ κατέβω και αρχίσω να σας λέω, συγχωρήστε την αδελφή όπως λένε στις παλιές ενορίες και στον Εσπερινό, κάθε κατανοητικό Εσπερινό, λέγανε όλοι συγγνώμη αδελφέ, συγγνώμη αδελφέ. Όταν σου θα πω λοιπόν συγγνώμη για όλα όσα έχω κάνει και για όλα όσα δεν ξέρετε και για όλα όσα είμαι και αμέσως αρχίζετε κι εσείς να κατεβαίνετε. Έτσι δεν είναι. Στον δρόμο συναντάς κάποιον και σου επιτίθεται με το αυτοκίνητο όπως κάνουν οι μεσογειακοί οδηγοί, και τώρα λόγω των καυσίμων μειώθηκε επιθετικότερα λόγω της τιμής του καφέ. Έτσι. Λοιπόν, εάν τον περιχωρήσεις, χωρίς που θα το καταλάβει, χωρίς να το κοιτάξεις καν. Έτσι, είναι περίεργο ο άνθρωπος, τα καταλαβαίνει όλα, όπως και εμείς τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, εγώ πώς ξύπνα. Αν σκεφτείτε λίγο προς τα πίσω, δείτε ότι όλοι ξέραμε ποιος μας αγαπούσε και ποιος όχι. Ναι, μερικοί δεν μας το είπαν ποτέ. Αλλά εμείς το ξέρουμε. Όταν μισείς κάποιον και είναι στην Αυστραλία, ξέρει το μισείς. Το νιώθει. Και όταν μιλήσει, το πάρει στο τηλέφωνο, σου μιλήσει απότομα. Όταν είναι στην Αυστραλία ή στην Αμερική κάποιος και τον αγαπάς αληθινά, μου είσαι τον πάρει τηλέφωνο, αρχίστε να μιλάτε σαν αδερφάκια. Λένε πολλοί, η γυναίκα μου κακομιλάει. Σου κακομιλάει, αφού δεν την αγαπάς τη στιγμή που πας να τη βρεις. Δεν είναι. Μέσα σου είσαι και πας και τις μέσες για να το αποδείξει αυτό. Ότι είναι έτσι. Έχοντας το αποδείξει στον εαυτό σου. Δεν της αφήνεις ένα περιθώριο. Καταλάβατε τι λέω. Όλα αυτά σημαίνουν ότι εγώ δεν έχω καταβεί. Όταν αρχίσω και κατεβαίνω ο ίδιος, τι γίνεται? Συγκατάβαση. Και αρχίζει κι άλλος να κατεβαίνει. Αρχίζει κι άλλος να κατεβαίνει. Έτσι. Ήταν ένα ζευγάρι και στην κρίσιμη ηλικία εκεί τον Άντα, τον δεύτερο όμως Άντα. Και κάποια στιγμή ο σύζυγος τα έφτιαξε με μια άλλη. Για λίγο. Εντάξει. Έγινε όπως πολλοί σήμερα το βλέπουνε. Μια ανανέωση, εντάξει. Λοιπόν, και βέβαια η σύζυγος είπε αμέσως και εγώ αυτόν δεν τον ξαναδέχομαι στο σπίτι μου, τελεία και παύλα. Έληξε. Αλλά πήγε, βρήκε κάποιον άνθρωπο διαφορετικό εκεί, έναν δασοφόρο περίεργο, έτσι είπε άλλα πράγματα. Και γυρίσει, όταν αυτός γυρίζει το βράδυ, το ήξερε βέβαια αυτή πλέον στο σπίτι, αντί να του κάνει τη σκηνή του αιώνος, λέει απλά, θα μπορούσε να μου πεις τι έχει εκείνη που εγώ δεν έχω, γιατί θα ήθελα και εγώ να το αποκτήσω. Και κατέρευσε ο σύζυγος στους αιώνες. Δεν μπόρεσε να πει ούτε λέξη, ούτε να ξανασκεφτεί τίποτα άλλο. Τι έκανε, κατέβηκε. Πάτησε στη δική της ατέλεια. Πάτησε στην αρχή της πραγματικότητας. Όχι την αρχή της αρχής ηρωνής. Κατέβηκε. Κοιτάξτε πώς η ψυχολογία και η θεολογία είναι έτσι. Εγώ τα ζω έτσι πώς σας τα λέω τώρα. Είμαι και τα δύο. Και βλέπω πως από το ένα πάμε στο άλλο. Και αν δεν πάμε, θα έχουμε πρόβλημα. Αν πας σε έναν ψυχολόγο, θα σου πει, να του ζητήσει εξηγήσεις και να του βάλεις ασφαλιστικούς όρους και πρόσεξε μπλα μπλα μπλα, θα τον κάνεις να καταλάβει. Αν πας σε έναν πνευματικό όμως που ξέρει, που
άνθρωπος του Θεού, μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο έχει τρομακτική σημασία, γιατί είμαστε εικόνες Θεού. Και αυτό το άλλο είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει τελικά το πρόβλημα. Ενώ τα άλλα κλειδώνουν το πρόβλημα. Κλειδώνουν, καταλάβατε, το πρόβλημα. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι ένα όνομα το οποίο για να υπάρξει χρειάζεται δίπλα του να έχει τουλάχιστον μία ήσυχη παρουσία. Ήσυχη παρουσία που κάθεται σε μια πολυθρόνα χωρίς να λέει τίποτα και πλέκει ή διαβάζει μια εφημερίδα. Και για κάποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι είναι σε βαθύτατη σχέση. Χωρίς να χρειάζεται αυτό να το εξηγήσουν αυτό πάντοτε. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι την κατάλληλη στιγμή ο ένας μπορεί να καταφύγει στον άλλον. Ξέρουν ότι ο ένας παρακολουθεί εσωτερικά τον άλλο και βλέπει και αγαπάει εσωτερικά ένας τον άλλο. Αν υπάρχει μια τέτοια σχέση, είναι παντοδύναμος ο άνθρωπος. Κάνει χίλια δύο πράγματα. Για να γίνει αυτή η σχέση όμως, πρέπει να περάσουμε, νομίζω, από το μυστήριο ακριβώς της συγκαταβάσεως. Και για να περάσουμε αυτή τη συγκαταβάσεως, πρέπει να καταλάβω ότι κάποιος πρώτος κατέβηκε για μένα, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο να σας πω, και έχει καταβεί πάρα πολύ για μένα και μου δώνει εκείνο και μου δίνει τάλο και μου κάνει εκείνο και μου κάνει τάλο, και αφού αυτός κατεβαίνει και κατεβαίνει με ασφάλεια και σταυρώθηκε, χιλιοκατέβηκε, χιλιοξευτελήθηκε και κέρδισε αντί να χάσει, να πω και εγώ μπορώ να κάνω κάτι παρόμοιο στο δικό μου το χώρο. Και όταν το κάνεις, βλέπεις την αμοιβή, και ξαφνικά εκεί που νόμιζες ότι τα χάνεις όλα, έχεις ένα πανίσχυρο, έτσι, εαυτό που το φοβερό είναι ότι είναι γνήσιος όμως. Τον εαυτό που μας αποδίδουν οι άλλοι που έχουν ευεργετηθεί από εμάς είναι γνήσιος αυτός. Δεν είναι φαντασιακός. Δηλαδή αυτό που αγαπούμε εμείς τον Χριστό είναι αληθινό. Αυτό που αγαπάς στην μάνα σου, στη γυναίκα σου που σου φέρθηκε σας καλά, είναι αληθινό, το έχει όντως. Και δεν γίνεται να το χάσει, ακριβώς γιατί είναι αληθινό. Καταλάβατε τι λέω. Και γινόμαστε αληθινοί. Και όταν γινόμαστε αληθινοί, τότε ομορφαίνουν τα πράγματα μέσα μας πάρα πολύ. Ησυχάζουμε, βρίσκουμε απαντήσεις. Να μην έχεις δίκιο, αλλά να έχεις αλήθεια. Τι να το κάνεις το δίκιο, αν δεν έχεις αυτή την αλήθεια. Καταλάβατε τι λέω. Να είσαι χαμένος και να είσαι αληθινός. Δεν είσαι χαμένος. Είσαι κερδισμένος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν τυχόν όμως παρά είσαι κερδισμένος και όλους βάζεις κάτω, άμα γνωρίσεις ένα τέτοιο άνθρωπο κοντά από όλους τους νικάει και σαν τα αμερικάνικα έργα, στο τέλος ο ήρωας σε ένα βουνό πτωμάτων απάνω, έτσι, χαμογελάει ευτυχισμένος που κατάφερε και τους σκόρπισε όλους και δεν άφησε τίποτα στον ορίζοντα, να κουνιέται. Και μέσα μου το άνθρωπο, το άτομο, η ταινία δεν το δείχνει, αλλά αν είναι αληθινό, μόλις τελειώσει η ιστορία, θα πάει στο ψυχαναλυτή και θα το κλαίει με δάκρυα, του δώσει βοήθεια να σταθεί στα πόδια. Κατάκληψη καθαρή. Καταλάβατε. Όταν οι άλλοι δεν σε εκτιμούν, δεν σε αγαπούν, δεν μπορεί να έχεις αυτοεκτίμηση. Αλλά για να σε αγαπήσουν, πρέπει να τους αγαπήσεις. Και αυτό είναι συγγνώμη, συγχώρηση, συγκατάβαση. Καταλάβατε. Δεν μπορείς δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Θεός στον κόσμο, αυτό το δρόμο δίδαξε. Άλλον δεν δίδαξε. Βέβαια θα θέλαμε να είναι, δεν είναι. Είχατε δει εκείνη την ταινία, κανένας από εσάς Θεός για μια εβδομάδα. Ωραία ταινία, πολύ μου άρεσε. Πόσο δύσκολο να είσαι Θεός. Φοβερά δύσκολο. Δεν είναι. Όχι, θέλουν ας πούμε να τρώνε ντόνατς και κοκορέτσι και να δυνατίζουν. Όχι, το θέλουμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Όχι, το θέλουμε να κερδίζουμε στο λαχείο κάθε δύο εβδομάδες, ας πούμε, μέχρι να γίνουμε ένα κατηγορείο. Ακριβώς αυτό, το ξαναλέω, είναι η αρχή της ειδονής, η αρχή της ευχαρίστησης, η αρχή της φαντασίωσης. Αν αυτό το πράγμα δεν μετριαστεί, δεν μπορέσει να ισορροπήσει, δεν θα μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε τι δουλειά κάνει ο Θεός με εμάς. Τι κάνει ο Θεός, μια ολόκληρη ζωή τι κάνει, μας παιδαγωγεί, για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα.
Όλη η παιδαγωγία, όλη η πνευματική ζωή αυτό το σκοπό έχει. Και η άσκηση που κάνουν οι ασκητάδες στα Αγιονόρος και στα μοναστήρια, τι σκοπό έχει άραγε? Να χάσουμε θερμίδες ή χάσουμε κιλά? Πολλοί μοναχοί είναι, έχουν κιλά. Τι γίνεται? Ποιο είναι ο σκοπός της άσκησης? Ο σκοπός της άσκησης είναι ακριβώς να καταφέρουμε να πλήξουμε αυτό το αναρτησισμό, το φανταστικό, και να αφήσουμε μόνο έναν υγιή, μια υγιή αγάπη για τον εαυτό μας, η οποία θα επικοινωνεί πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους και θα έχει πραγματικά σχέση με τους άλλους, έτσι όπως και οι άλλοι θα έχουν σχέση με αυτήν. Καταλάβατε? Και αυτό το πράγμα είναι η συγχώρηση. Βλέπετε πόσο περίπλοκο και πόσο απλό είναι μαζί. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα όταν έρθει η ώρα και γίνει η σύγκρουση πρώτη στο σπίτι, έτσι, δύο λογισμούς θα έχουμε μέσα μας. Ο ένας θα είναι πώς θα καταλαβαίνει τι θυσίες κάνω για αυτήν. Πώς τολμά και δεν το καταλαβαίνει. Ο άλλος θα είναι πόσες ατέλειες έχω μέσα αυτά τα οποία λέω ότι κάνω. Πόσο δίκιο μπορεί να έχει ή εδώ ή εκεί ή σε άλλα πράγματα. Ο πρώτος λογισμός θα συνεχίσει τη σύγκρουση. Ο δεύτερος λογισμός θα φέρει τη γαλήνη. Και θα είναι μια συγκατάβαση. Συγγνώμη. Έτσι. Όλοι συμφωνούν αν τους προτείνεις θα τους αγαπήσεις. Ναι ή όχι? Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, να του πω θα τον αγαπήσω, ο οποίος όχι? Όπως θα γι' αυτός εννοείται. Εσείς θα θέσεις τους όρους. Θα πει κανείς όχι? Πόσο απλό είναι και πόσο μαζί τραγικά δύσκολο για όλα αυτά που κουβαλάμε στο κεφάλι μας. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι φοβερά επαναστατικό, αλλά είναι για επαναστάτες αληθινός, όχι για κολοκύθια. Ναι, είναι οι άνθρωποι που θέλουν να βολευτούν. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Λόγος Θεού πραγματικά, ο οποίος φτάνει πολύ βαθιά. Τα αλλάζει όλα, τα τεινάζει όλα στον αέρα και τα φτιάχνει καινούρια. Λοιπόν, εγώ είμαι προγραμματισμένος στα 3/4 από μόνο μου σταματάω. Είναι χρόνια δάσκαλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν έχετε δυνατότητα να θέσετε ό,τι ερωτήματα θέλετε. Δεν είναι πάτερ? Είναι νωρίς ακόμα, δεν είναι πολύ αργά, 7:30 η ώρα. Αν έχετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε ή να διευκρινίσουμε ή να προσθέσουμε, πολύ ευχαρίστω. Και να πει αυτός που κατεβαίνω εγώ, αυτός ο ρόλος δηλαδή μπορεί να το θέσουμε, μπορεί να το αναλαμβάνει περισσότερο ένας άνθρωπος, περισσότερο μια γυναίκα. Όχι, όχι. Ο πιο καλλιεργημένος πνευματικά, γιατί ο Θανάσης είναι παλιός φοιτητής και από τους καλούς φοιτητές που είχα. Λοιπόν, λέγεται στο βίο του Αγίου Σιλουανού, αναφέρει ο πατήρ Σοφρόνιος, την ιστορία με τον πατέρα του. Μια συγκεκριμένη Παρασκευή, στο χωράφι, βράζει κρέας ο νεαρός Σιλουανός, που δεν είναι ακόμα Άγιος Σιλουανός, αλλά είναι ένα νεαρό παιδί του χωριού εκεί πέρα, πολύ ζωηρό και πολύ άτακτο και πολύ επιθετικό και πολύ δυνατό. Λοιπόν, και βράζει κρέας Παρασκευή και το τρώει. Και μετά από μερικές ημέρες, έτσι, πώς έρχεται η κουβέντα, μετράει τις μέρες προς τα πίσω και λέει, βρε εσύ, λέει, Παρασκευή. Πατέρα, λέει, πατέρας δεν έφαγε. Δεν έφαγε ο πατέρας. Του λέει, καλά, λέει, το είδες? Το είδε, λέει. Και γιατί δεν μου πες τίποτα? Για να μην σε προσβάλλω. Καταλαβαίνετε. Ο γιατί δεν ήξερε, ο γιατί δεν ήθελε. Άγιος ήταν αυτός ο πατέρας. Για να μην προσβάλλει. Για σκέψτε λίγο τώρα. Βάλτε λίγο πώς δρούμε εμείς απέναντι στα παιδιά μας, ας πούμε. Δεν παίρνουμε στο δύσκολο πράγμα που είναι να αγιάσουμε εμείς. Παίρνουμε στο εύκολο να επιβάλλουμε την αγιότητα στο παιδί. Αυτό που θες να επιβάλλεις σε αυτό το παιδί, να το κάνεις καλό και καλό, θα σου είστε εναντίον στο τέλος. Αν κατέβεις όμως εσύ και πιάσεις το παιδί και του πεις, κοίταξε, όχι θα το πεις ευθέως, αλλά θα το ζεις μέσα σου. Θα λες, κοίταξε τώρα.
Και εγώ έχω έναν δρόμο και ορισμένα πράγματα έτσι επιδιώκω και πέφτω και έξω και να νομίζεις ότι κοίταξε, να πεις το παιδί, κάπως έτσι θα ήταν ωραία να το κάνουμε το πράγμα ή κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι το πράγμα καλό και θα δεις το παιδί αμέσως πάπου θα κινητοποιηθεί γιατί συγχωρείς, δίνεις χώρο στον άλλο. Μόλις κατεβαίνεις, εδώ είναι, δημιουργείται κενό και καταλαμβάνει το κενό αυτό ο άλλος. Να εννοείστε το κατέβασμα σαν ξεφούσκωμα. Είναι πραγματικό ξεφούσκωμα. Σε ένα χώρο βάλτε ένα κουτί, ένα δωμάτιο και βάλτε κάποιον να φουσκώνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει, να φουσκώνει. Ε, όλοι οι άλλοι σε λίγο θα σκάψουν εκεί μέσα. Ξεφουσκώνει, κατεβαίνει και όλοι οι άλλοι βρίσκουν και ένα πνεύμα. Και έτσι καταφέρει και καταβήκε και κατέβηκε τελείως το μηδέν. Όλοι θα είναι τεσσευτυχισμένοι εκεί μέσα και το φοβερό είναι θα τον σηκώσουν και στα χέρια. Και θα του δώσουν πολύ μεγαλύτερη δόξα από αυτή που θα έπαιρνε. Δεν θα πάρει καμία όταν τη διεκδικεί. Έτσι παθαίνουν οι πολιτικοί, α πούμε. Φουσκώνουν, 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 φουσκώνουν και καταραίουν και του εκμηδενίζουν. Του στείλουν οι πάντε στο τέλο και φεύγουν κακήν κακό. Αν έχει κανένα πνεύμα διακονία όμω, που σημαίνει δεν υπολογίζει τον εαυτό του, δεν θέλει τα δικά του. Κατάβαση. Οπ. Τότε αμέσω αρχίζει άλλο, άλλη διαλεκτική, άλλη εκτίμηση του πράγματο. Καταλάβατε. Ναι. Δεν προβλέπετε. Μπορώ να καταλάβω ότι είναι ασκητική έτσι που είναι να δηλαδή η συγχώρηση κατάσταση. Αλλά μην μπορείτε να το πώ δεν είναι αυτό με τον λόγο του Χριστού χωρί να μου δίνει αυτή τη δουλειά. Γιατί αλλιώ μοιάζει και σε μια ασκητική, την οποία και παλιά μα έχουν πει ότι. Το είπα. Αναπόφευκτα τα αυτά είναι του Χριστού πράγματα. Δεν είναι. Ο άνθρωπο έχει την ασκητική με γιώτα. Σκι, ασκός, φουσκώνει. Ο Χριστός έχει την ασκητική με ήττα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι. Εγώ δεν είπα τίποτα που να μην το έχω διαβάσει στο Ευαγγέλιο. Από όλα αυτά που είπα, απλώς πρόσθεσα τα σχόλια λόγω του κακού μου παρελθόντος του ψυχολόγου. Καταλαβαίνετε. Σχολιάζω ένα ευαγγελικό κείμενο το σύνορα. Δεν είναι δηλαδή... ναι. Ναι. Δεν το εκλάβει σαν αδυναμία αν έχουμε αγάπη. Αν έχουμε κόμπλεξ, υπάρχει συγκατάβαση. Η σωστή ερώτηση είναι αυτή ως ένα σημείο. Δηλαδή, αν έχει κανείς κόμπλεξ, δεν έχει πρόβλημα με μειονεξία, τότε η συγκατάβαση έχει άλλο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς ο άλλος. Αν η συγκατάβαση γίνεται από έναν άνθρωπο που θα μπορούσε άνετα να επιβληθεί, αλλά δεν το κάνει. Αυτό τότε το αντιλαμβάνεται αμέσως άλλος ως αγάπη, προσφορά χώρου. Θα πει στο παιδί αυτό πρέπει. Νομίζετε ότι το παιδί θα ακούσει αυτά. Αλλά έχει τεράστια σημασία. Του πώς θα τα πεις, θα τα πεις ως ένας πραγματικός άνθρωπος σε έναν άλλο πραγματικό άνθρωπο. Καταλάβετε τι λέω. Δηλαδή να σας το πω τώρα, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για τις ενώσεις για την ομαδική ψυχοθεραπεία και τις ενώσεις των αλκοολικών και των νευροπαθών κλπ. Ένας που είναι αλκοολικός, δεν είναι, πώς θα μιλήσει σε έναν άλλο που είναι αλκοολικός, πώς θα του μιλήσει, με συγκατάβαση. Κι εγώ σαν εσένα είμαι. Έκανα προσπάθεια και είμαι λίγο καλύτερα. Δεν είναι. Ο ηθικολόγος όμως, άμα είναι και κανένας παπάς, μάλιστα ακόμα χειρότερα, θα λέει στον άμανα και θα πει φωτιά στην κόλαση περιμένει αυτούς που είναι αλκοολικοί. Και οι αλκοολικοί θα γίνουν πιο πολύ αλκοολικοί. Αυτή την τρομάδα που θα πάνε στην κόλαση θα πίνουν περισσότερο. Καταλάβατε. Έτσι γίνεται και μέσα στην οικογένεια. Είσαι απέσιος. Και γίνεται όντως απέσιος. Γιατί. Διότι δεν έχει άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη να πει μπροστά τον βάζει. Βάζει μια κατάθλιψη. Πάρτε την κατάθλιψη, πιάστε. Δεν μπορώ να την πιω. Γίνεται απέσιος, αντιδρώντας αυτό το οποίο. Αν μπορούσαμε να τα δούμε έτσι, θα ήταν πολύ αλλιώς. Βέβαια, κανείς δεν τα βλέπει έτσι. Εξ αρχής ούτε γίνεται κανείς μαθημένο. Αυτά όλα γίνονται, είναι πράγματα που τα σπουδάζουμε έτσι. Τα σπουδάζουμε με λόγο και έργο μέσα στη ζωή μας. Και τα μαθαίνουμε έτσι με έναν τρόπο, όλοι έχοντας. Μπει στην πυρά όλων αυτών των έτσι, αυτών, διότι κανείς δεν λαμβάνει το πνεύμα του Άγιο έτσι πως το λένε παπ, πάρτο εσύ ειδικά πάρτο, γιατί να το πάρεις πάρε, πέστε μου υπάρχει περίπτωση συγγνώμη ή συγκατάβαση σε ένα ζευγάρι που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας θεωρητικά μου άρεσε αυτό που είπες θεωρητικά
Γιατί είναι πολλά ζευγάρια στον χώρο της Εκκλησίας, είναι μερικά, πολλά είναι θεωρητικά. Δηλαδή η θεωρία είναι εύκολη. Όχι, κοιτάξτε, ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει να λέει την αλήθεια, αλλά τη λέει όμορφα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο συγκαταβαίνων άνθρωπος, μην το φανταστείτε, είναι φοβερός. Μην τυχόν βρεθείτε μπροστά του. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος ανόητος. Δεν είναι άνθρωπος ο όπλος δεν μιλάει, που κάνουν μερικές γυναίκες και τώρα παθαίνουν τα μαλλιοκέφαλά του από την πολίτη τη σιωπή. Έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μιλάω. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου αυτό. Είναι τελείως άλλο. Είναι να μιλάω στον αλκοολικό ως αλκοολικός. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Να μιλάω στον αμαρτωλό ως αμαρτωλός ο ίδιος. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Να μιλάω στον αμαρτωλό ως αμαρτωλός. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μια φορά ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να μου πει να κόψω τα μαλλιά μου. Θα μακριά μαλλιά ως κάτω. Εδώ. Όταν τον πρωτόγνωρο. Μακριά μαλλιά, δεκαετία τότε μιλάμε. Αρχές του 80 εκεί, τα μαλλιά ήταν ως κάτω. Λοιπόν, πηγαίναμε, ήμασταν όλοι σαν τους, τα συγκροτήματα, το status quo που ήταν. Λοιπόν, όλοι είχαν τότε μακριά μαλλιά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πρέπει να μου το πει αυτό. Και τι μου λέει. Κοιτάξτε πώς είναι ο ταπεινός, δηλαδή πώς είναι ο άνθρωπος του Θεού, ε. Μα τελείως άλλο πράγμα. Μου λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Λέω τι, κοίταξε μου λέει, εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος. Μου λέει, δες λίγο την εμφάνιση. Εμένα με έκοψε στα δυο, γιατί αυτός είχε χαρίσμα το Άγιο Πνεύματος, τα χαρία πιστώσει, τα χαρία μου. Μου λέγει σαν να μην ήξερε 50 αιώνες προηγουμένως και εμένα και το αυτό, ήξερε το μέλλον, το παρελθόν, ήξερε θεράπευε με το λόγο του. Και να μου λέει ότι εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, καταλάβατε, έβαλε τον εαυτό του κάτω από μένα. Και με κοίταξε πάπα έτσι. Και το ένιωσα αυτό, ξέρετε πώς. Εγώ εκείνη τη στιγμή θα μπορούσα να ξυρίσω το κεφάλι μου και να είμαι ξυρισμένος για χρόνια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί το είπε με πολύ αγάπη. Με βάσταζε την ίδια στιγμή που μου το έλεγε. Με χάιδευε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Χάιδευε. Η ψυχούλα του με χάιδευε εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να μου έλεγε, και στον κρεμό να μου έλεγε που έχει παραδίπλα. Ας πούμε, θα μπορούσα να είμαι στα νιάτα που ήμουν, θα με πιάνε τα μαλλιά βέβαια από τα αυτά και θα σωζόμουν, αλλά θα κρεμόμουν από τα μαλλιά. Θα λαμβάνει τι λέω τώρα. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν λες, είναι ότι λες τελείως αλλιώς, με άλλο τρόπο, και το φοβερό είναι ότι ό,τι λες ακούγεται, ό,τι λέει ο ταπεινός ακούγεται, ξέρετε. Γιατί ο ταπεινός έχει συγχωρέσει ήδη. Πας κοντά στο μυαλό και τον έχει συγχωρέσει. Του έχει δώσει χώρο. Και ό,τι λες εκείνη τη στιγμή, ο άλλος ξετρελαίνεται. Και στη φωτιά να τον έβαζε, θα πήγαινε ευχαρίστως. Μόνος του. Δεν το φοβερό. Τώρα του τραβά, του τραβά, του βάλουμε στο τηγάνι και δεν μπαίνει κανένα στο τηγάνι, ρίχνουμε με εμάς μέσα. Είπα παιδιά. Ναι, ναι, και αυτό συγκατάβαση είναι. Συγκατάβαση είναι και αυτό όταν γίνεται από αγάπη και έχει ταυτόχρονη προσευχή. Πολύ καλό. Γιατί πολλές μητέρες, βλέπετε στα γεροντικά, λέει μη ακριβάζουν, μη δε συνεχώς έλεγχε. Μη ακριβάζουν, μη δε συνεχώς έλεγχε. Μην κάνει συνέχεια έλεγχος. Γιατί ο συνεχής έλεγχος δεν έχει αγάπη μέσα του. Κακά τα ψέματα. Δεν έχει αγάπη. Το παιδί όταν το αφήνει πραγματικά να αναπτυχθεί, αλλά ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται με πνευματικό τρόπο δηλαδή, έτσι θες και να κυριελέσουν για το παιδί. Το βαστάζει γιατί το αγαπάς. Αργήσε να του πάρεις την ελευθερία. Έτσι, γιατί πολλοί γονείς και πιστοί γονείς νομίζουν ότι το παιδί πρέπει να το βάλεις στην Αφρικά, σε γύψο, που σε έλεγε εκείνος ο δικτάτορας παλιά. Βαλείς του μνήμης. Η χώρα χρειάζεται γύψο, έλεγε. Πρέπει να μπούμε στο γύψο. Εμείς θα βάλουμε στον όνομα στο γύψο. Και το φοβερό είναι ότι άλλος την τελευταία στιγμή σου ρίχνει στο σκάι, πέφτει σήμερα στο γύψο. Τι τραβάνε οι πνευματικοί, να ξέρετε. Που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Η απάντηση είναι ότι φταίμε όλοι. Και ότι όποιος κάνει πρώτος την κίνηση της κατάβασης είναι ο πιο έξυπνος
και αυτός ο οποίος θα είναι ο καταλύτης, έτσι η χημική έννοια του καταλύτη, για να γίνει τελικά η Ένωση. Η Ένωση δεν θέλει καταλύτη, να ο καταλύτης. Και αυτό το πράγμα γίνει, ναι. Είδες. Να τρώμε το ξύλο μας. Να τρώμε το ξύλο που τρώμε. Να τρώμε το ξύλο που τρώμε χωρίς να μας εκπλήσει ότι το τρώμε. Να μην εκπλησόμαστε γιατί τραβάμε άσχημα πράγματα και υποφέρουμε. Υποφέρουμε γιατί δεν έχουμε καταλάβει το νόημα του Σταυρού και δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει κάνει ο Χριστός. Όταν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και το αρχίσουμε να το επιθυμούμε, δεν τι άλλοι. Το ποθούν αυτό. Όπως εσύ ποθείς να κάνεις τον άρρωστο να το βάλεις στη μηχανή του κοιμά, έτσι ο άλλος ποθεί να βάλει ο ίδιος τον εαυτό στη μηχανή του κοιμά, αντί για σένα. Γιατί είδε το αποτέλεσμα. Βλέπει τι βγαίνει σε κάθε περίπτωση. Και βλέπει επίσης ότι πότε επεμβαίνει ο Θεός, προσέξτε. Ήξερα την περίπτωση ενός συγγενούς μου, μάλιστα, κληρικού, ο οποίος είχε αδικηθεί φοβερά πάνω έναν επίσκοπο. Τον αδίκησε ο επίσκοπος πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, φυσιολογικά κάποια στιγμή, εξανέστηκε, δεν μπορώ άλλο. Ζούσε τότε ακόμα γέροντας. Λοιπόν, και του λέει έτσι, αυτά μου έκανε. Και αντί λοιπόν ο γέροντας του πει δίκιο, έχεις παιδάκι μου και τράβηξες την αυτά, λέει πρόσεχε με τον μισήσεις, μη στραφείς εναντίον του. Του λέει. Μα! Βλέπετε η λογική του Αγίου. Γιατί λέει να το κάνω αυτό, γιατί να μην σταθώ. Διότι τότε θα σκαβαλήσει και ιδιότητα του γιου ο διάβολος, λέει. Θα έχει δικαιώματα. Δεν είναι. Παίρνουμε το δίκαιο μας. Μόνο που το παίρνουμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι. Με τρίψαρος με τη βελόνα, παίρνουμε το χασαπομάχαιρο και το κόβω και το χέρι μαζί και τη βελόνα. Παίρνω το δίκαιο. Διότι αλλιώς του λέει θα γίνει συμφορά μεγάλη. Κοίταξε, μην τον αγαπήσει, μην τον μισήσει, μην τον αγαπήσει, προσέχω γι' αυτόν. Αυτή είναι η τακτική πολλών, αν το διαβάσετε, κειμένων πατερικών. Προσέχω για τον άλλο. Αυτόν που σε λείπει, προσέχω γι' αυτόν. Προσέχω γι' αυτόν. Δύσκολο πράγμα. Πας να προσευχηθείς για τον άλλο και να δεις πως σε πιάνει από το λαιμό. Εσύ, μην το κάνεις. Πώς είναι το. Λοιπόν, τότε θα πέμπει ο Θεός. Παίρνει τη στάση αυτή και επενεύει ο Θεός. Και ξαφνικά τον φωνάζει ο επίσκοπος και λέει: τι σου έκανα, παπά μου, πώς τα έκανα αυτά εγώ, παπά μου, αυτό στα πόδια σου. Και έβαλε ο δεσπότης. Και μάλιστα, αν σας πω ποιος δεσπότης, δεν θα σας το πω, γιατί ήταν ένα δεσπότης που δεν έπεφτε σε πόδια εύκολα αυτός. Αλλά στο παπά τα πόδια έπεσε και του λέει: συγγνώμη, πώς έγινε αυτό, νομίζετε εσείς. Επεμβαίνει και ο Θεός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί του μοιάζει αυτή η κατάσταση. Είναι ο δρόμος που διάλεξε. Θα σε αφήσει τον δρόμο που σου δείξε. Αυτός είναι ο δρόμος. Τον περπάτησε αυτός. Τον περπατάς και εσύ αμέσως έχεις βοήθεια. Στον άλλο δρόμο δεν έχεις βοήθεια. Καταλάβατε τι λέω. Και ούτε είναι αυτή η σκέψη βέβαια που κάναμε, ναι, να το έχει ακούσει ο άλλος. Έτσι, πρέπει να το ακούσει ο άλλος. Μα πες το ξέρει ο άλλος. Θα το κάνει. Δεν έχει σημασία ποιος το ξέρει. Σημασία θα το κάνει. Δεν είναι. Αν το κάνει όμως, ένας να το κάνει. Σε λίγο θα πει ότι θα αλλάζει ένας κοινωνικός χώρος, έτσι ολόκληρος. Πες ότι είναι εργασία, πες ότι είναι ενορία, πες ότι είναι οικογένεια, πες ότι είναι σχολείο. Αρχίζει και μεταβάλλεται η ατμόσφαιρα. Μυρίζει αλλιώς εκεί μέσα. Η κακία μυρίζει, ξέρετε. Πας σε έναν χώρο και λες, παπά να φύγω από εδώ μέσα. Ε, ναι, πες. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν σε αγαπάει και σου πει συγγνώμη, υπάρχει έτσι καταλάβει αν είναι υποκριτικό το όχι το συγγνώμη ή αληθινό. Πολύ εύκολο να το καταλάβει. Καταρχήν, το ότι ένας άνθρωπος λέει συγγνώμη, έστω και υποκριτικά, είναι πολύ καλό. Είναι καλό. Σημαίνει ότι προσπαθεί να επινοήσει τη συγχώρεση. Προσπαθεί κανείς έναν αγώνα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, δεν λέμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ψεύτες και θέλουν, ξέρω εγώ, όπως κάνουν, ξέρω εγώ ποιοι τώρα.
που φαίνεται ξεκάθαρα, ας πούμε, ότι αυτός το κάνει για να πάρει κάτι από σένα. Μιλάμε τώρα για στενές σχέσεις, δεν είναι για σχέσεις φιλίας και οικογένειας, τέτοια. Δηλαδή, ότι σου λέει ο άλλος ένα συγγνώμη, σημαίνει το παλεύει μέσα του. Και εσύ, γιατί να μην δεις αυτή την πλευρά και να δεις την άλλη, ότι δεν είναι τέλειο. Εσύ δηλαδή που δεν λες καν συγγνώμη, τι είσαι, καλύτερος. Τη συγγνώμη να τη δεχόμαστε, τότε βοηθιέται και ο άλλος πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθεί ένα νήπιο να ανέβει σε ένα δέντρο. Αγωνίζεται να ανέβει και δεν μπορεί αυτό. Αγωνίζεται να ανέβει. Αν το πρόσεις το χέρι και του πιάσεις και να το πει, αχ τι ωραία. Έτσι θα ανέβει στο δέντρο. Να βοηθάμε ένα στον άλλο. Και όταν βοηθάς ένα στον άλλο, προσπάθησα να σας το πω αυτό, ζεις πιο ευτυχισμένος εσύ. Το μυστικό της ευτυχίας το έδωσε ο Θεός σε εμάς, όχι στους άλλους. Εμείς όλοι εδώ που είμαστε μέσα νομίζουμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι γιατί φταίει άλλοι. Κάποιος άλλος φταίει. Το Ευαγγέλιο φωνάζει ότι το μυστικό της ευτυχίας το έχεις εσύ. Δηλαδή αν θέλω εγώ που θα σας μιλάω τώρα, θα ζήσω ευτυχισμένος. Δεν πάει να θέλει κανένας από εδώ μέσα. Δεν πάει να είστε όλοι εναντίον. Εγώ θα ζήσω ευτυχισμένος. Φοβερό. Είναι η αλήθεια. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Απ' την άλλη, όλοι εσείς θα θέλετε την ευτυχία μου. Εγώ μπορεί να είμαι δυστυχισμένος. Και πολύ δυστυχισμένος. Ο Χίτλερ, όλοι οι Γερμανοί θέλανε, ο ίδιος ήταν ευτυχισμένος. Τι, κάθε μέρα σπαρασόταν από μίσος. Τρελή οργή. Έχετε διαβάσει τη βιογραφία του Χίτλερ. Έτσι. Κάθε μέρα πρώτο βαστάν 4 για να μην γκρεμίσει το σύμπαν από την οργή που είχε. Και από την ταραχή. Θα μπορούσε να πει Θεέ μου, τι πέτυχα, τι, μωρίστε, με αγαπούν οι πάντες. Ένα τεράστιο έθνος, γερμανικό χώρο για η Αυστρία που ακολούθησε τη φλάκη εκεί πέρα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είχε όμως αυτή η κατάσταση ευτυχία, δηλαδή δεν έχει πνεύμα Άγιο, δεν έχει κάτι. Και απ' την άλλη, ο φτωχός και ο ταπεινός ασκητής, που τον βλέπουμε εμείς και τον και λέμε Παναγία μου, μην καταδύσω έτσι, τα παιδί μου. Αχ, καημένοι. Αχ, καημένοι. Να ξέρεις μου, πώς σε βλέπει αυτό, γι' αυτό και στην άκρα της δυστυχίας σου πας να παρηγορηθείς στο φτωχό, εσύ και στον κουρέλι, αυτός σε παρηγορεί. Άντε, έλα εσύ να τον παρηγορήσεις. Τίποτα από τι έχει δεν του χρειάζεται. Ενώ αυτό που έχει αυτός, εσύ το χρειάζεσαι κάργα, απόλυτα, καταπληκτικά, απόλυτα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το κοίταγμα, έτσι το βαθύτερο των πραγμάτων, είναι χρήσιμο σε όλους μας. Σχετικά με τη συγγνώμη που είπατε, θα πρέπει να συμφωνούμε στη γνώμη του άλλου, λέγοντα συγγνώμη. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που κάτι μπορεί να μας κατηγορήσει και όσο και να έχουμε ψάξει μέσα μας, θεωρούσε ότι κάτι μας κατηγορεί. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε στη γνώμη που όταν όσο και να στήσουμε το μυαλό και βρίσκουμε δίκιο σε αυτά που λέει και να πούμε συγγνώμη. Συνήθως οι άνθρωποι που απαιτούν και φωνάζουν και κλαίνε έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Συνήθως, δεν ξέρω τώρα αν το έχετε προσέξει, αν τελειώσει ένα σκαυγά, συνήθως δεν θυμόμαστε τι είπαμε ή μάλλον γιατί είπαμε αυτό. Από πού ξεκινήσαμε και μαλώσαμε αυτή τη φορά, λένε μερικοί. Μα τι ήταν αυτό που. Είναι τα αισθήματα, είναι ο τόνος που κάνει τη μουσική, λένε οι Γάλλοι. Δεν είναι τι θα πεις. Μπορείς το ίδιο πράγμα να το πεις και να είναι, το ένα να είναι γεγονός κοινωνίας και το άλλο γεγονός έτσι. Μπορεί ένας σύζυγος να πει στη σύζυγο το φαΐ που κάνεις ήταν για τα σκουπίδια και αυτό να είναι γεγονός καυγά μέχρι το βράδυ. Και μπορεί να πει το ίδιο πράγμα με ένα τέτοιο τρόπο που να γελάσουν και οι δυο και να το χαρούν ιδιαίτερα και να είναι μια διασκέδαση. Είναι το τι συμβαίνει μέσα. Έχεις απορρίψει τον άλλον ήδη. Γι' αυτό και λένε οι μεγάλοι πατέρες για το λεγόμενο ψυχρό έπαινο. Έχετε ακούσει αυτό το πράγμα που είναι το ψυχρός έπαινος. Δηλαδή θέλω εγώ τώρα να γίνω δεσπότης. Έχω κόλλημα μεγάλο, δεν μπορώ να γίνω δεσπότης εγώ. Το ξέρετε. Λοιπόν, και έτσι μπορώ να μιλάω. Αρχίζω λοιπόν, εσείς είστε εδώ η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αρχίζω να επαινώ και να λέω. Βλέπω ενώπιον τη χωρία των σεπτών και αγίων ιεραρχών. Ο καθένας από αυτούς είναι μια τεράστια αποστολική μορφή. Ε? Και ο Μεντάδε έκανε εκείνο. Θέλω, και λέω μέσα μου, θα μου στύψω με το μυαλό να βρω τι, να πω τι θα πω καλό τώρα. Αυτό λέγεται ψυχρός έπαινος.
Στην ουσία η αλήθεια είναι ότι δώστε μου μια ψήφο να γίνω κι εγώ δεσπότης. Ναι. Λέγεται, αυτό το κάνουν, το εφαρμόζουν οι πολιτικοί. Ε? Οι περήφανα νιάτα, περήφανα γερατιά, περήφανοι, ξέρω εγώ, λαέ του Θεού. Καταλάβατε τι λέω. Οι πολιτικοί το εφαρμόζουν αυτό. Κατά κόρον, δεν σε αγαπούνε, αλλά σε επαινούνε. Επομένως ούτε ο έπαινος σώζει. Και ψόγος υπάρχει κατά Θεόν και έπαινος κατά Θεόν. Ο Μακρυγιάννης, το λέω, το έχω κάνει πει κανένα δύο-τρεις φορές και το έχετε ακούσει. Ο Μακρυγιάννης, ο Μέγας Μακρυγιάννης, ο στρατηγός, ήταν αφρόλογος των Αθηνών, έπιασε μετά πολύ αγώνα και κόπο ένα μεγάλο λίσταχο εκεί που ταλαιπωρούσε την περιοχή και του εφήρμοσε την εξής αγωγή. Πώς το λέει ο ίδιος. Πήγαινε λοιπόν, λέει, τον βουτούσα εκεί πέρα όταν μεσημέριαζε και τον τάραζα στο ξύλο και μετά τον έβαζα και τρώγαμε μαζί. Και τρώγα, κατάλαβα και το έκανα. Ναι, κατάλαβα. Την άλλη μέρα πάλι τον τάραζα στο ξύλο, πάμε να φάμε μαζί. Λέω, Θεέ μου, τι σοφία. Να τρως τώρα, φανταστείτε, ο Λίστρακος με το φρόνο των Αθηνών. Για βάλε το λίγο, το αστρονομικό διοικητή της Αθήνας. Έτσι. Τον τιμωρούσε και δεν το αφαιρούσε το πρόσωπο την αξιοπρέπεια, καταλάβατε. Σαν άνθρωπο σε θυμό. Αυτό που κάνει όμως, εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτός ο ληστής έγινε στο τέλος Άγιος. Από την πολίτη, την παιδαγωγία που έλαβε. Και όμως ξύλο ήταν αυτό το οποίο έφαγε. Έφαγε και φαγητό, αλλά το ξύλο το οποίο είναι κατεξοχήν εξευτελιστικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, λένε καμιά φορά εγώ θα το δέρνω το παιδί ή όχι. Μπορεί όπως η μάνα στην Αγγλία, δεν το δίνει ποτέ το παιδί. Και να το έχει διαλύσει ψυχικά. Και μπορεί να το δένεις κάθε μέρα και να είναι τρισευτυχισμένο το παιδί. Ένα μυστήριο πράγμα. Έτσι είναι και η σύζυγη, το ζευγάρι μέσα. Μπορεί ένα ζευγάρι που είναι ανέγγιχτο. Να μην έχουν πει καμιά βαριά κουβέντα. Και να είναι σαν ψόφιοι, σαν νεκροί μεταξύ τους. Και τελείως απομακρυσμένοι. Και να είναι ένα ζευγάρι το οποίο το βλέπεις να καυγαδίζει και στον δρόμο. Και αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε μια χαρά. Και να είναι τι ωραία, έχουμε την αγάπη μας. Καταλάβατε. Άλλη ερώτηση, ναι. Οι συμφόρες οι κλίμακες και οι αγάπης της κατάβασης, όσο δημιουργείται, δεν είναι πολύ χρήσιμο και σωστά για την κοινωνία να ζήσουμε με τις εγγραφούς στον δρόμο. Μόνο που δεν θα έχουμε τρόπο να το κάνουμε, ελπίδα. Κάποιος το κάνει για μένα πρώτα και μετά αρχίζω εγώ. Ποια είναι η ερώτηση. Σας είπατε, που σας είπε τα μαλλιά, εσείς ανταποκριθήκατε, δεν πήγατε αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως μπορεί να πούνε άσχημα στην πάρα. Να μην δεχτούμε τις συμφόρες. Δύσκολο να το πεις αυτό. Αυτό που σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί ένα τέτοιο περιστατικό σαν να το βάλει από μία άκρη από ένα μαρτό οποίο θα το κάνει άγριο και κάποιον άλλον πιθανό να τους αφήσει εκεί να γίνει χειρότερος εγκληματίας. Αυτό είναι κάτι που είναι στην πίστη του ανθρώπου που υπάρχει μέσα μας και δίνει την ευκαιρία να βγει. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Έχω πολλές αποδείξεις για το αντίθετο. Ο λόγος ο καλός και τον καλόν ποιεί καλόν. Ξέρετε την ιστορία που είναι αυτό γεροντικό με τον Αβά Μακάριος, δεν είναι. Έτσι, ο Αβάς Μακάριος λέει πάει στην Αλεξάνδρεια. Ο Μέγας Αβάς. Ο Μακάριος που έχει αφήσει γραπτάκια, κάνει και δείχνει. Λοιπόν, και μπροστά πηγαίνει ο μαθητής του, λέει, ο οποίος είναι νέος και τρέχει νωρίτερα. Και ο μαθητής, όπως γίνει μπροστά στην έρημο, συναντάει είναι ιερέα των ειδώλων, είναι τέταρτος αιώνας. Υπάρχουν ακόμα ιερείς των ειδώλων της περιοχής. Το ξέρετε την ιστορία αυτή, την έχετε ακούσει. Και του λέει ο μαθητής, δαίμονα του λέει, πού πας ρε δαίμονα. Και τον αρπάζει λέει αυτός και τον κάνει λέει στο ξύλο του λούμι και τον αφήνει μέσω πεθαμένο. Και συνεχίζει λέει να αργεί το δρόμο του και συναντάει τον Αβά. Ο Αβάς λοιπόν, άνθρωπο του Θεού, ο Θεός να σε σώσει, αγαπημένοι άνθρωποι του Θεού. Γιατί έτσι έκανες όλους. Και γυρίζει αυτός και του λέει, εσύ λέει είσαι αληθινός άνθρωπος. Ενώ ένας άλλος καλόγερος λέει πριν από σένα, λέει, ξέρεις πως μη πελεί, δαίμονα, αλλά κι εγώ τον σκότωσα. Αλλά τέτοιος που είσαι εσύ δεν θα μένω κοντά σου και πετάω τα αυτά και γίνομαι από εδώ και πέρα μοναχός. Και έγινε μοναχός. Ο Τίσης και έγινε μοναχός. Και τελειώνει η ιστορία, ο λόγος ο καλός.
και των κακών ποιή καλών. Και ο λόγος ο κακός, ακούστε, και των καλών ποιή κακών. Εμείς δεν έχουμε, τα έχουμε ζυγίσει τα πράγματα αυτά στην πράξη τόσο, γι' αυτό και ίσως δεν δυσκολευόμαστε. Αν έχεις πραγματικά αγαθή διάθεση, αν όλος δεν καταλάβεις σε λίγο, θα καταλάβει και οπωσδήποτε. Σε κάποια φάση θα καταλάβει πληροφορία μέσα του. Κάτι δεν του πηγαίνει καλά. Έχουμε άπειρα τέτοια πράγματα. Έτσι ο χριστιανισμός κέρδισε τον κόσμο. Ο χριστιανισμός ήταν μια διωκόμενη θρησκεία. Εκατομμύρια μαρτύρων. Όπου βρίσκαν τους φάζανε. Πώς έγινε αυτό θρησκεία όλης της ανθρωπότητας. Μόνο με την πειθό. Δεν είχε δυνάμεις ποτέ. Έτσι. Όταν αναγνωρίστηκε πλέον σε αυτό που ήταν, είχε κερδίσει τον κόσμο μόνο με την πειθό αυτή. Την υπαρξιακή πειθό. Με τίποτε άλλο. Δεν είχε τίποτε άλλο. Λέγανε όλοι ότι τίποτα ανώτερο από αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι περισσότερο. Και αν σήμερα τον βλέπετε, ζούσα μέσα στο χριστιανισμό, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θα υπήρχαν άθεοι πουθενά. Έτσι. Γιατί είναι σε άθεο, δεν κατάλαβα. Στην περίπτωση είναι ανόητο που βλέπεις τα αποτελέσματα. Ήρθε μια κυρία πριν από καιρό και μου λέει, εγώ λέω στην εκκλησία είμαι. Και ο άντρας μου ποτέ δεν έρχεται. Και άλλο μαλώνομαι. Και εσύ τι του λέω όταν μαλώνεται. Εγώ του λέω ότι τέτοιος που είσαι και ποτέ δεν πατάς στην εκκλησιά, τι περιμένω από σένα. Ναι, λέω, αλλά αυτός τι σου λέει. Δεν ήθελα να πει. Λέω, σε παρακαλώ, πες μου τι σου λέει. Έχει σημασία. Τι σημασία. Έχει. Τι μου λέει. Τι σου λέει. Μου λέει ότι σου χρειάζεται περισσότερη εκκλησία από αυτή που πας. Καταλάβατε. Πήγαινε εκκλησία, αλλά γέρναγε και τον καημένο τον τηγάνιζε. Και έστε για αυτός που δεν πήγαινε εκκλησία. Και όχι αυτή που δεν πήγαινε. Όσο έπρεπε ή όπως έπρεπε. Καταλάβατε. Έτσι νομίζω ότι έχει το πράγμα. Υπάρχει καμιά έτσι πιεστική και πίγουσα τελευταία ερώτηση. Όχι, α. Ωραία. Λοιπόν, πατέρες και αδελφοί, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και... ευχαριστώ πάλι που ήταν πάλι πάνω, να σε ευχαριστούμε τα καλύτερα. Να σε ευχαριστώ τόσο, σε σταθώ το πάλι. Άντε, Πατέρα Άγγελε, εσύ με καταφέρνεις πάλι.